ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα της επόμενης πενταετίας. Ξέρω ότι κάποιοι υποστηρίζουν πως διαχωρίζουμε τα χωριά σε ορεινά και παραλιακά. Να είστε βέβαιοι όμως πως δεν είναι έτσι. Είμαστε εδώ για όλους τους δημότες, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς διακρίσεις. Και αυτό θα φανεί πολύ σύντομα. Στην επόμενη πενταετία, εγώ ο ίδιος θα είμαι εδώ στο Πολυδέντρι. Επιτρέψτε μου να σας πω τι κάναμε για το Πολυδέντρι. Ολοκληρώνουμε την ανακαίνιση του αύλιου χώρου του νηπιαγωγείου με τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας και νέων οργάνων. Την τοποθέτηση νέας ένδουσας στο Δημοτικό Σχολείο. Την ανακαίνιση ανακατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Πολυδενδρίου στο κτίριο Λόι. Υπογράψαμε τη σύμβαση και ξεκινά τις επόμενες ημέρες η ανακαίνιση του χώρου που βρίσκεται το μπάσκετ και τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, καθώς και η κατασκευή ενός μικρού θεάτρου στον ίδιο χώρο. Έγιναν ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο. Και με μπροστάρι τον πρόεδρο του Πολυδενδρίου, τον Πέτρο Παπαϊωάννου, και τους πρόεδρους των άλλων χωριών, πιέσαμε για τη δημιουργία αστικής συγκοινωνίας στο Πολυδέντρι. Ολοκληρώσαμε την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και προχωράμε στην πολεοδόμηση της επέκτασης του οικισμού, αναβαθμίζοντας έτσι τις περιουσίες των κατοίκων. Πάμε όμως να δούμε και τι προγραμματίζουμε. Προγραμματίζουμε την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Πολυδέντρι, Καπανδρίτη και Αφίδνες. Δημοτική συγκοινωνία μεταξύ Πολυδενδρίου Καπανδρητίου από και προς το σιδηροδρομικό σταθμό Αφιδνών. Επανασχεδιασμό των μονοδρομήσεων και μελέτη για πεζοδρομήσεις. Βελτίωση του δικτύου ομβρίων. Ανακατασκευή της παιδικής χαράς και του γηπέδου μπάσκετ. Αναβάθμιση του χώρου του κημητηρίου. Ανάπλαση στην είσοδο του χωριού και εξοραϊσμός με επεμβάσεις που θα αναδείξουν το χώρο. Ανακαίνιση στο πέτρινο παλιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Επιδιώκουμε την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την κατασκευή νηπιαγωγείου. Και τέλος, την πύκνωση δρομολογίων του αστικού λεωφορείου. Φίλες και φίλοι, θέλω να κάνω μια σύντομη αναδρομή του τι κάναμε αυτά τα 4 χρόνια. Όπως γνωρίζατε, παραλάβαμε ένα Δήμο χρεοκοπημένο. Τίποτα δεν λειτουργούσε, τίποτα δεν είχε μείνει όρθιο. Οικονομική χρεοκοπία και διοικητική ανεπάρκεια ήταν τα όσα μας κληρονόμησαν αυτοί που σήμερα με ψέματα και πληρωμένα δημοσιεύματα προσπαθούν να εμφανίσουν το Δήμο μας χρεοκοπημένο. Αρχίσαμε τη δουλειά από την πρώτη μέρα με πείσμα, με θάρρος, με σύστημα, με υπευθυνότητα. Νύχτα μέρα, χωρίς σταματημό. Και τα καταφέραμε. Εξισορροπήσαμε τα οικονομικά. Οργανώσαμε ξανά τις γελειμμένες υπηρεσίες. Αποκαταστήσαμε το ηθικό στους εργαζόμενους. Φέραμε στην κανονικότητα τις λειτουργίες της καθημερινότητας. Και αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία του Δήμου που είχε φτάσει στο μηδέν. Έτσι, ο Δήμος Οροπού ήταν και πάλι υγιής και μπορούσε να διεκδικήσει. Ύστερα ήρθε η πανδημία και το απόλυτο σοκ. Ό,τι ξέραμε μέχρι εκείνη τη στιγμή πήγε στην άκρη και έπρεπε να διασφαλίσουμε τη ζωή των συμπολιτών μας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και η ενεργειακή κρίση. Δεν τα παρατήσαμε όμως. Οργανωθήκαμε άμεσα, δουλέψαμε, οργανώσαμε άμυνες, ενημερώσαμε, στηρίξαμε, δώσαμε αγώνα και βγήκαμε νικητές. Ο Δήμος Οροπού, ακόμα και σε εκείνες τις συνθήκες, δούλεψε και έκανε πολλά. Σήμερα μπορώ να πω με σιγουριά πως είμαστε αξιόπιστοι και δυνατοί και πως μπορούμε πια να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε ακόμα περισσότερα. Αυτά τα 4 χρόνια καταφέραμε να εξασφαλίσουμε ένα ποσό πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για έργα στον τόπο μας. Το πιο μεγάλο ποσό που έχει εξασφαλίσει ποτέ στην ιστορία του ο Δήμος Οροπού. Χρήματα για έργα, έργα που θα αλλάξουν το Δήμο μας, έργα που θα αλλάξουν τον τόπο μας. Βλέπετε σήμερα ήδη αρκετά να έχουν υλοποιηθεί,
κάποια άλλα να βρίσκονται σε εξέλιξη και κάποια άλλα να είναι στο στάδιο του διαγωνισμού. Προχωράμε δυναμικά για τα μεγάλα έργα, τα οποία έχει τόσο πολύ ανάγκη ο τόπος μας. Για το βιολογικό καθαρισμό και για τα δίκτυα αποχέτευσης, προχωρήσαμε τις μελέτες και τις χρηματοδοτήσεις. Για τα δίκτυα ίδρευσης, με χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια. Για τη βελτίωση των δρόμων μας, έχουμε ήδη δρομολογήσει παρεμβάσεις και έργα που ξεπερνάνε τα 30 εκατομμύρια. Για τα παιδιά μας, για τα σχολεία μας, εξασφαλίσαμε σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ. Για τους δημόσιους χώρους, για τις πλατείες, για αναπλάσεις, έχουμε εξασφαλίσει ένα πρόγραμμα πάνω από 10 εκατομμύρια. Για τις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, προχωράμε δυναμικά. Ήδη έχουμε ανακαινήσει 40 μικρά γήπεδα στο Δήμο και 4 γήπεδα ποδοσφαίρου και προχωράμε στη δημιουργία αθλητικών πάρκων σε κάθε χωριό. Ενώ για τον ηλεκτροφωτισμό, ένα πρόγραμμα 2 εκατομμυρίων ευρώ θα επενδυθεί στο Δήμο μας. Για την καθαριότητα που όλοι θυμόσαστε τι παραλάβαμε, με διαλυμένα και παρετημένα απορριμματοφόρα και έναν ιδιώτη, στον οποίο ο Δήμος χρώσταγε 750.000 ευρώ. Ήδη έχουμε επενδύσει επισκευάζοντας οχήματα και αγοράζοντας καινούρια και συνεχίζουμε δαπανώντας 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, προχωρήσαμε στην χωροθέτηση, αδειοδότηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης για σταθμό μεταφόρτωσης. Δεν θέλω όμως να σας κουράσω άλλο με αυτά, μια και αυτά μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο φυλάδιο το απολογιστικό καθώς και στο πρόγραμμά μας. Θέλω όμως να πω ότι αυτό ακριβώς το έργο είναι η αιτία που σήμερα συνασπίστηκαν απέναντί μας οι πιο μεγάλοι και ορκισμένοι εχθροί, προκειμένου να διεκδικήσουν και να καρποθούν όλα αυτά τα μεγάλα που εμείς με τεράστιο αγώνα κερδίσαμε για το Δήμο μας. Αυτοί που μέχρι εχθές έσερναν ο ένας τον άλλον στα δικαστήρια με βαριές κατηγορίες όπως είναι η σύσταση συμμορίας και αντάλλασαν καθημερινά βαριές προσωπικές ύβρις χωρίς καμία ντροπή. Αυτοί που το μόνο που επιθυμούσαν και επιθυμούν είναι το προσωπικό τους συμφέρον και η προσωπική τους προβολή, αδιαφορώντας για αξίες, για ιδέες, για το μέλλον, για την κοινωνία την ίδια. Όμως ο λαός του Δήμου Οροπού δεν θα το επιτρέψει, γιατί γνωρίζει πως ο Δήμος μας δεν αντέχει πισωγυρίσματα. Επειδή μια ετερόκλητη ομάδα αποφάσισε να παίξει κορώνα γράμματα το μέλλον των παιδιών μας και του τόπου μας. Εμείς δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με νοοτροπίες του παρελθόντος και με πολιτικά φαντάσματα. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας για να ολοκληρώσουμε και να διευρύνουμε τις κατακτήσεις του λαού του Δήμου του Οροπού και να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη όθηση σε όσα έχουμε σχεδιάσει, προκειμένου τη νέα πενταετία που μας έρχεται ο Δήμος μας να αναδειχθεί σε Δήμο πρωταγωνιστή με ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα χωριά. Σήμερα, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές και έχοντας βαθύ συνέστημα ευθύνης, συνασπίστηκαν κάτω από τη σημαία της συνεργασίας ευθύνης όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου, προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθεια για ανάπτυξη και να δώσουν ένα μεγάλο κοινό αγώνα, έτσι ώστε η πενταετία που έρχεται να είναι μια πενταετία καταξίωσης και αναβάθμισης για το Δήμο μας. Απόψε λοιπόν, εδώ μπροστά σας, κοιτώντας τα μάτια, μπορώ να υποσχεθώ πως την πενταετία που έρχεται, απαλλαγμένη από τα προβλήματα του παρελθόντος και πιο έμπειρη, πιο δυνατή, πιο αποφασισμένη, θα δώσουμε και την ψυχή μας για να δώσουμε πίσω αυτά που σας ανήκουν, σαν πολίτες και σαν άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας παρουσιάσω την ομάδα της Νίκης για το Πολυδένδρη. Τους δικούς σας ανθρώπους, τους απλούς, τους καθημερινούς, αυτούς που δεν εγκατέλειψαν ποτέ το χωριό τους όπως έκαναν κάποιοι άλλοι, που γυρίζουν σήμερα και ζητούν πάλι την ψήφο σας. Θέλω να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους που θα αναλάβουν την ευθύνη να οδηγήσουν το Πολυδένδρη στην επόμενη πενταετία.
τους καλώ κοντά μου. Δράκου Αγγελική. Σακελαρόπουλος Αλέξανδρος. Το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπανκαταδικό είναι αυτός από τα δεσμά του. Κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα. Τερζή Βασίς Μυριδούλα. Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάς και το λιμάζεις τέλειος. Ωραία στην όψη μα η καρδιά της δηλητήριο, με το κορμί της τον κάνει σαν ο μαρτύριο. Για το δικό σου Θεό μαζί σου κρατάω. Φίλες και φίλοι, κάτοικοι του Πολυδενδρίου, σας καλώ να σταθείτε δίπλα μας και να στηρίξετε τη νέα μας προσπάθεια. Γιατί ξέρω πως μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε αυτά που πρέπει. Ο δρόμος προς τη νέα πενταετία θα είναι δύσκολος και απαιτητικός. Θα χρειάζεται περισσότερη τεχνογνωσία, πιο οργανωμένη προσπάθεια και ακόμα πιο αποδοτικό και σύγχρονο προγραμματισμό. Πάμε όλοι μαζί να χτίσουμε το αύριο πιο ανθρώπινο, πιο ασφαλές, πιο σύγχρονο, πιο δημιουργικό. Πάμε να δώσουμε ταυτότητα και χαρακτήρα στο μέλλον του τόπου μας. Πάμε να δημιουργήσουμε το Δήμο που μας ταιριάζει, μας αναλογεί και μας εκφράζει. Πάμε να κάνουμε το Δήμο Οροπού πρωταγωνιστή σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλους και για όλες. Μαζί προχωράμε για την νίκη. Πάμε δυνατά μέχρι να κλείσουν οι κάλπες.